Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, πρώην γραμματέας. Καλησπέρα, του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε. Ωραία. Κύριε Χριστοδουλάκη, εσείς είχατε κάνει εγκαίρως μια πρόταση, πολύ νωρίτερα. Μετά παρουσιάσατε όταν ήρθε η συζήτηση για το κόμμα Κασιδιάρη. Και σήμερα σας είδαμε να ψηφίζετε αυτή την τροπολογία. Ενώ διαφωνείτε και ασκείτε μια κριτική. Κοιτάξτε, θα σας πω. Το πρώτο σημείο κριτικής καταρχάς αφορά στο χρονικό προσδιορισμό της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Και το λέω αυτό γιατί είπατε πολύ σωστά ότι εμείς είχαμε καταθέσει μια δική μας πρόταση πολύ νωρίς, που σχετιζόταν χρονικά με την πρωτόδικη απόφαση που αφορούσε την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Και δυστυχώς από τότε μέχρι τον περασμένο μήνα που ήρθε η τροπολογία στη Βουλή, χάθηκε πάρα πολύ κρίσιμος, πολύτιμος χρόνος και η σύμπτωση αυτή η χρονική με την προεκλογική περίοδο στέλνει και ένα λανθασμένο μήνυμα προς τα έξω, ότι υπάρχει μια συγκυριακή εκλογοκεντρική στοχοποίηση αντί για ένα ζήτημα πραγματικά κρίσιμο όπως είναι το θέμα της διαχείρισης της εγκληματικής οργάνωσης και της προοπτικής της επανεισόδου στη Βουλή. Τώρα, ξεκινάω από τα επιμέρους για να έρθω στην μεγάλη εικόνα, για να είναι και απόλυτα καθαρό το ποιο είναι το δικό μας σκεπτικό, γιατί για μένα έχει και τη δική του αξία. Είναι επιμέρους όντως, αλλά σημαντικό το ότι αφέθηκε ο Κασιδιάρης να κάνει εντός εισαγωγικών προεκλογικό αγώνα από την φυλακή. Έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης φυσικά μια ερμηνεία. Είναι επιμέρους ο χρόνος που χάθηκε. Είναι για μας κρίσιμο θέμα τα δύο ζητήματα που είχαμε βάλει στην προηγούμενη συζήτηση της τροπολογίας. Το ένα αφορούσε στην διατύπωση περί της πραγματικής ηγεσίας, το οποίο όντως υιοθετήθηκε και είναι σημαντικό για τη διαχείριση των θεμάτων που είδαμε στην πορεία, με τον κύριο Κανελόπουλο και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να υπάρχει μπροστινός, για να το πούμε απλά, στην προσπάθεια αυτή. Το δεύτερο θέμα, το οποίο δεν υιοθετήθηκε, αφορούσε στη δική μας κρίση, ότι έπρεπε να τεθεί το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, όντως ένα διευρυμένο σώμα ισχυρότερης θεσμικής δυναμικής που θα μπορούσε να αποτυπώσει με διαφορετικό τρόπο την αξιοπιστία ως προς τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Αυτό κρίναμε ότι ήταν αναγκαίο, εξακολουθούμε να κρίνουμε ότι είναι σημαντικό. Δεν υιοθετήθηκε, δεν υιοθετείται ακόμα και τώρα. Όμως, παρά την κριτική αυτή και παρά την προσπάθειά μας που ήταν καθαρή για συγκεκριμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, για να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό, και πέραν του γεγονότος ότι όντως μιλάμε για μια κακή νομοθέτηση, που πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην ηρωοποίηση. Γι' αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Υπάρχει η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής. Ότι δεν πρέπει, για μένα σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, να επιτρέψουμε σε μια εγκληματική οργάνωση υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος να απολαμβάνει της κοινοβουλευτικής παρουσίας και να παίζει ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη εικόνα καθόρισε την δική μας στάση. Αυτή η ρύθμιση που ήταν η ανάγκη, αυτό που λέτε. Που ήταν θα η ανάγκη. Είναι αποτελεσματική. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω τις δικαστικές αποφάσεις ούτε να τις προκαταλαμβάνω. Όχι, το κόμμα σας λέω, έτσι όπως την είδα αυτή τη ρύθμιση. Ούτε να τις κρίνω. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο συνηγορεί στην προσπάθεια να τεθεί εκτός κοινοβουλίου μια εγκληματική οργάνωση. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για περιορισμό ή φυλάκιση ιδεολογιών. Μιλάμε για περιορισμό από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα μιας εγκληματικής οργάνωσης που υποδίεται το πολιτικό κόμμα. Και ξαναλέω και κάτι ακόμα. Θα ήταν αναγκαίο και σημαντικό για να μπορέσει να επέλθει τελικά και η κοινωνική καταδίκη του μορφώματος, που φαίνεται ότι ακόμα κρατάει ρίζες στην αντιδραστικότητα ή στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος και βρίσκει ρίσματα ακόμα και στις νέες γενιές, και αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Για να το χτυπούσαμε αυτό αποτελεσματικά, θα έπρεπε και η στάση του πολιτικού συστήματος να ήταν ομόθυμη. Αυτό δεν αφορά τον έναν ή τον άλλο, μας αφορά όλους. Εμείς θεωρώ ότι σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων στην πρωτοβουλία αυτή. Μάλιστα, κύριε Χριστοδουλάκη. Δύο σχόλια για αυτό. Μάλιστα. Το πρώτο αφορά τον πολιτικό συμβολισμό. Για να είμαι ειλικρινής και καθαρός. Εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι τον πολιτικό συμβολισμό της συμμετοχής του κύριου Αντώναρου της καραμαλικής δεξιάς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ερώτημα που μπαίνει και είναι πολιτικό, δεν είναι εγώ. Εγώ δεν μπαίνω στη μικροπολιτική. Το πολιτικό ερώτημα λέει το εξής. Αυτό διαμορφώνει και το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στην κρίση το 2009. Και είναι ειλικρινές το ερώτημα. Και ο δεύτερος προβληματισμός επίσης έρχεται με τη μορφή ερωτήματος που λέει το εξής.
Ο κύριος Αντωνάρος είχε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή χαρακτήρισε το Πασόκ ως απολυφάδι. Η δεύτερη με ερώτηση λοιπόν είναι. Και ότι ευθύνεστε για την χρεοκοπία. Αυτό πήγαινε στο πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Στο πρώτο σκέλος. Αυτό το συμμερίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ειλικρινή τα ερωτήματα, γιατί πρέπει να. Επειδή προχωράει η πολιτική ιστορία του τόπου και πολλές φορές και χρόνια ή δεκαετίες μετά έχουμε την ευκαιρία να κοιτάνε κάποιοι πιο ψύχρεμα προς τα πίσω και έστω με ειλικρινή σκοπιά να αναγνωρίζουν προβληματικές διατυπώσεις, να γράφουμε ξανά την ιστορία ίσως με τον σωστό της τρόπο. Θεωρώ ότι αυτοί οι συμβολισμοί δεν συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά ο χαρακτηρισμός απολυφάδι πρέπει να έχει κεντρική απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κατά πόσον τον υιοθετεί ή όχι. Η διαφορά μια παράταξη που έφερε μεγάλες αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Μπορεί να τις ονομαδίσουν μία προς μία. Σήκωσε ένα κόστος στην πλάτη του που δεν το αναλογούσε. Συνεργαζόμενες δυνάμεις. Έφερε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Σήμερα, εμείς τουλάχιστον θέλουμε να παίξουμε ένα καθαρό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Το πούμε μια προοδευτική πρόταση όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα πρέπει να έχει μια καθαρή θέση. Μάλιστα, κοίταξε το δουλάκι. Δύο σχόλια για αυτό. Το πρώτο αφορά τον πολιτικό συμβολισμό. Για να είμαι ειλικρινής και καθαρός. Εγώ προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι τον πολιτικό συμβολισμό της συμμετοχής του κύριου Αντώναρου της καραμαλικής δεξιάς στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ερώτημα που μπαίνει και είναι πολιτικό, δεν είναι εγώ δεν μπαίνω στη μικροπολιτική. Το πολιτικό ερώτημα λέει το εξής. Αυτό διαμορφώνει και το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς οδηγήθηκε η χώρα στην κρίση το 2009. Και είναι ειλικρινές το ερώτημα. Και ο δεύτερος προβληματισμός επίσης έρχεται με τη μορφή ερωτήματος που λέει το εξής. Ο κύριος Αντωνάρος είχε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη. Στη συνέντευξη αυτή χαρακτήρισε το Πασόκ ως απολυφάδι. Η δεύτερη με ερώτηση λοιπόν είναι. Και ότι ευθύνεστε για την χρεοκοπία. Αυτό πήγαινε στο πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Στο πρώτο σκέλος. Αυτό το συμμερίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ειλικρινή τα ερωτήματα, γιατί πρέπει να. Επειδή προχωράει η πολιτική ιστορία του τόπου και πολλές φορές και χρόνια ή δεκαετίες μετά έχουμε την ευκαιρία να κοιτάνε κάποιοι πιο ψύχρεμα προς τα πίσω και έστω με ειλικρινή σκοπιά να αναγνωρίζουν προβληματικές διατυπώσεις, να γράφουμε ξανά την ιστορία ίσως με τον σωστό της τρόπο. Θεωρώ ότι αυτοί οι συμβολισμοί δεν συνηγορούν στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά ο χαρακτηρισμός απολυφάδι πρέπει να έχει κεντρική απάντηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κατά πόσον τον υιοθετεί ή όχι. Η διαφορά μια παράταξη που έφερε μεγάλες αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Μπορεί να τις ονομαδίσουν μία προς μία. Σήκωσε ένα κόστος στην πλάτη του που δεν το αναλογούσε. Συνεργαζόμενες δυνάμεις. Έφερε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Σήμερα, εμείς τουλάχιστον θέλουμε να παίξουμε ένα καθαρό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Το πούμε μια προοδευτική πρόταση όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μένα πρέπει να έχει μια καθαρή θέση. Μάλιστα, εσείς λέτε για τις συνεργασίες. Δεν είναι αντιφατικό ότι αυτό που διακηρύσσετε είναι μια προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Έτσι. Μπορείτε να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Δηλαδή υπάρχει εγκύτητα προγραμμάτων, θέσεων. Όταν στη Βουλή εσείς έχετε καταψηφίσει βασικά νομοσχέδια, έχετε καταθέσει νέες άλλες προτάσεις για το εργασιακό, για τα νοσοκομεία. Πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να βάζετε μόνο το θέμα του προσώπου, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη? Όχι, δεν βάζουμε μόνο το θέμα του προσώπου. Ναι, και των προγραμμάτων. Πάμε να τα πάρουμε μια σειρά. Μπορεί να γίνουν σοσιαλιστές. Πάμε να τα πάρουμε μια σειρά. Της Νέας Δημοκρατίας και να κυβερνήσουν μαζί σας. Πρώτον, ως προς τη στάση μας στη Βουλή μέχρι τώρα. Το Πασόκ ήταν αυτό που δεν δίστασε όπου θεωρούσε ότι γίνεται κάτι καλό να πει ναι. Και όπου θεωρούσε ότι γίνεται κάτι προβληματικό να πει όχι με τη δική του αντιπρόταση. Ένα. Δεύτερον, για εμάς τουλάχιστον δεν υπάρχει εκ των προτέρων καμένη λαϊκή ετοιμιγορία. Δηλαδή δεν προκυρήσουμε ταυτόχρονα δύο εκλογικές αναμετρήσεις εν είδη αυτοδιοικητικών εκλογών. Εμείς θεωρούμε ότι στις πρώτες εκλογές μπορεί και σίγουρα εμείς θα διεκδικήσουμε να διαμορφωθούν κυβερνητικοί συσχετισμοί. Πάμε να δούμε πώς. Νούμερο 1. Για εμάς η πολιτική ατζέντα. Αλλαγή σχέσης έμεσων και άμεσων φόρων. Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας. Παρέμβαση στη λογική των υπερκερδών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ποιοτικά δημόσια αγαθά. Τι σημαίνει να θωρακίσουμε ξανά τη δημόσια υγεία. Τι σημαίνει ποιοτική δημόσια παιδεία, σύγχρονο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει διόρθωση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλο. Προσωπική διαφορά, επαναφορά βοηθήματος τύπου ΕΚΑΣ που κόπηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι σημαίνει διαχείριση ιδιωτικού χρέους και προστασία της πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μιλήσει καθαρά για τη στάση μας που αφορά τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Προστασία πρώτης κατοικίας, κοινωνική στέγαση, θωράκιση θεσμών κλπ. Ωραία. Λέω λοιπόν συγκεκριμένους άξονες που αποτελούν τη δική μας πολιτική πρόταση. Δηλαδή, τι λέμε,
ότι εμείς δεν θέλουμε απλά να περιχαρακώσουμε μια πολιτική καθαρότητα και να τη βγάλουμε εκτός πολιτικού συστήματος και να πούμε εμείς τα λέμε καλά, κάντε εσείς ό,τι θέλετε. Εμείς θέλουμε αυτά να τα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Προϋπόθεση για να τα εφαρμόσουμε είναι να το θέλει και ο κόσμος. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Ότι αν εσύ, καλέ μου άνθρωπε που μας ακούς αυτή τη στιγμή, συμφωνείς σε αυτά που σου λέμε, δώσε μας τη δύναμη να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια πραγματική συμφωνία. Ακριβώς. Συγκεκριμένα, μονοψήφιο είναι εντολή αντιπολίτευσης για εμάς. Δεν θα μπείτε καθόλου στην εντολή. Είναι εντολή αντιπολίτευσης. Αλλά λοιπόν θέλουμε τη δύναμη να μπορέσουμε αυτό να το φέρουμε στο τραπέζι της συζήτησης. Και λέμε και κάτι ακόμα. Για να... Απλά αφήστε με να το ολοκληρώσω, γιατί όντως μπαίνει στην ατζέντα και υπάρχει μια αμφισβήτηση. Εγώ θέλω να είμαι όσο πιο καθαρός και σαφής γίνεται. Άρα, πρώτον, επιδιώκουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Τις επιδιώκουμε. Θέλουμε να τις επιδιώξουμε. Μα υπάρχει έδαφος να έχετε προγραμματική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό αφορά τα άλλα κόμματα, κατά πόσον επιθυμούν να συμφωνήσουν. Να έρθουν σε εσάς τα άλλα κόμματα. Όχι, δηλαδή, όχι, να έρθουν σε εμάς. Το πρόγραμμά σας, το δικό σας. Όχι. Το πρόγραμμά σας έχει 100 άξονες. Ναι. Σας έβαλα ορισμένα σημεία που για εμάς είναι απαράβατα. Αυτά. Μάλιστα. Κάποια άλλα μπορεί να είναι συζητήσιμα. Δηλαδή, πάμε παρακάτω. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί. Να το ολοκληρώσω. Είναι πολύ ωραία πράγματα που όλοι συμφωνούμε. Αν μου επιτρέπετε. Άμα πάμε σε επί των άρθρων, να δούμε τι θα. Αν μου επιτρέπετε, για να το ολοκληρώσω. Ναι, ολοκληρώσω. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει και μια άλλη παράμετρο που λέει το εξής. Ότι εφόσον επιτύχουμε μια συμφωνία σε μια λογική προγραμματική σύγκληση, εμείς θέλουμε και τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν την πολιτική αυτή να μπορούν να την εγγυηθούν και για μας να είναι κοινή αποδοχή. Δεν λέμε ότι θα φορέσουμε πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Δεν λέμε ότι θα επιβάλλουμε συγκεκριμένο πρόσωπο. Λέμε ότι θα κάνουμε μια κουβέντα ότι τα πρόσωπα να είναι κοινή αποδοχή και αυτά. Το πρώτο κόμμα να προτείνει τον αρχηγό του. Λογικό δεν είναι. Μπορεί να το υπηρετήσει. Εμείς θεωρούμε λοιπόν. Θα απαντήσω καθαρά. Εμείς θεωρούμε ότι τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με πολιτικές με τις οποίες εμείς διαφωνούμε και θέλουμε να αλλάξουμε, που αποτελούν αντικείμενο της αλλαγής και τα πρόσωπα αυτά κατ' επέκταση λοιπόν, δεν μπορούν να είναι και το υποκείμενο της αλλαγής που εμείς θέλουμε να φέρουμε την επόμενη μέρα. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα περί διαλόγου, περί debate, περί προγράμματος και όλα αυτά, το βασικό θέμα για μένα που πρέπει να τεθεί από εδώ και στο εξής και στο δημόσιο διάλογο εν ώψη των εκλογών και μέχρι αυτές, είναι το να πάμε όντως σε μια ανοιχτή συζήτηση ενώπιον του ελληνικού λαού, ώστε να μπορεί ο ίδιος να κρίνει, όχι μόνο μέσω των διλημάτων του ετεροπροσδιορισμού, του θυμικού, της ανασφάλειας, του φόβου, το ότι «Α, εμένα μην ήρθε αυτός» ή «Α, αυτόν γιατί εγώ αυτό», αλλά να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει σε κρίσιμα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά του. Την οικονομία, την υγεία, τα δημόσια αγαθά, την πρόνοια, την παιδεία, τα εργασιακά και όλα αυτά. Ποιος μπορεί να κάνει τρία πράγματα καλύτερα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα? Εμείς λοιπόν παρουσιάζουμε την πρότασή μας. Υπάρχει μια μεγάλη καθετοποίηση φυσικά σε όλους τους τομείς και τους άξονες. Θέλουμε να τη βάλουμε στο τραπέζι μιας προγραμματικής συζήτησης. Προϋπόθεση για εμάς για να αλλάξουμε την υφιστάμενη συγκυρία είναι η δύναμη του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ζητάμενη στις 21 Μαΐου.